Που επειδή είστε ειδικός επί των θρομβώσεων και της μελέτης των αιτίων τους, είδα σήμερα μία ανάρτησή σας με την οποία ουσιαστικά προσθέτετε κάποια νέα δεδομένα ως προς την σχέση, μάλλον τη μη σχέση, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα, των θρομβώσεων και των εμβολίων. Θέλετε να μας τα κάνετε, Λιανά, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, κοιτάξτε, είναι πριν από 2 εβδομάδες δημοσιεύτηκε μία μεγάλη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία περιλάβανε κάποια εκατομμύρια ανθρώπους που εμβολιάστηκαν, αν θυμάμαι καλά ήταν 4 εκατομμύρια, και μελετήσανε όλες τις επιπλοκές των εμβολίων με το εμβόλιο της AstraZeneca, το εμβόλιο της Pfizer, και συγκρίνανε την παρουσία αυτών των επιπλοκών σε σχέση με τις αντίστοιχες, ας πούμε, παθολογικές καταστάσεις που εμφανίζονται οι άνθρωποι που είναι θετικοί στον κοροναϊό, όχι που έχουν COVID, που είναι θετικοί στον κοροναϊό. Ναι. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε είναι η εξής, είναι τεράστιο το δείγμα. Άρα, συγγνώμη, ακόμα και σε αυτούς που δεν νοσούν, απλώς είναι θετικοί. Ναι, 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 που είναι θετικοί στο κοροναϊό, περιλαμβάνω COVID και οι φορείς, ας το πούμε. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε είναι η εξής, ότι ο κίνδυνος θρόμβωσης, και όταν λέμε θρόμβωση μιλάμε για όλου τον τύπο θρομβωτικά επεισόδια, αρτηριακά ή χλεβικά, είναι ελάχιστος στους ανθρώπους που πήραν είτε το εμβόλιο της AstraZeneca είτε το εμβόλιο της Pfizer. Αυξάνεται ο κίνδυνος του λεγόμενου Β, αυτής της ανοσολογικής διαταραχής, η οποία προκαλεί θρόμβωση και θρομβοπαινία, κυρίως στις φλέβες του εγκεφάλου, που είναι η επιπλοκή για την οποία έγινε ολόκληρη η συζήτηση και το παρουσιάστηκε και το πρόβλημα το Μάρτιο. Όταν συγκρίνεται ακόμα και ο κίνδυνος της θρόμβωσης θρομβοπαινίας, της επιπλοκής της ανοσολογικής του συμβόλου της AstraZeneca, με τον κίνδυνο θρομβωτικών επιπλοκών στους ανθρώπους που είναι θετικοί στον κοροναϊό, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι περισσότερο από 15 φορές μεγαλύτερο ή 20 φορές μεγαλύτερο. Που σημαίνει λοιπόν το εξής, ότι όταν παρατηρούμε φαινόμενα θρόμβωσης, φλεβικής θρόμβωσης, πνευμονική εμβολής σε ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, αυτό είναι μια σύμπτωση. Και λέω χαρακτηριστικά ότι στη Γαλλία κάθε μέρα συμβαίνουν 500 επεισόδια θρόμβωσης περίπου. Άρα δεν ισχύει ούτε καν η αιτιώδη σχέση για το 1 στους 10.000, για το 1 στο 1 εκατομμύριο. Αυτό ούτε καν ισχύει, αυτό. Αυτό που ισχύει είναι η σχέση επαγωγής, πρόκλησης του Β, του ανοσολογικού συνδρόμου, το οποίο προκαλείται μόνο από τον εμβολιασμό του εμβολίου της AstraZeneca, και είναι μια ανοσολογική διαταραχή όπου και πάλι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που προδιαθέτουν τους άνθρωπους ανοσολογικούς που προϋπάρχουν του εμβολίου. Άρα, συμπέρασμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι παθαίνουν, που έχουν ήδη θρομβώσεις, πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, γιατί αν κολλήσουν κοροναϊό θα πάθουν βαρύ COVID και θα χειροτερεί η πορεία τους προς την επιδείνωση της νόσου, είναι σχεδόν προδιαγραμμένη με βάση την εικόνα που έχουμε σήμερα. Οι άνθρωποι που έχουν αγγειακά νοσήματα, ζάχαρο διαβήτη, υπέρταση, πρέπει επίσης να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Οι άνθρωποι που ζουν σε περιβάλλοντα αυξημένης ατμοσφαιρικής ρήπασης, που ζουν σε περιοχές όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες για λόγους γεωγραφικούς. Όπως επίσης και οι άνθρωποι που για οικονομικούς λόγους δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, πρέπει να εμβολιαστούν.